όπου πλέον μπαίνουμε σε μια καινούργια εποχή ως συνδικάτα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται θα το αναλύσουμε μετά. Μια καινούργια εποχή, δηλαδή, σε σχέση με τις συμπεριφορές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, του συνδικαλιστικού, ας το πω, βραχίωνα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, που είναι το πάνω. Πριν δούμε το βίντεο, να ξεκαθαρίσουμε εμείς, από τη μεριά μας, ότι για μας η αυτονομία και το αυτοδιοίκητο των συνδικάτων είναι αδιαπραγμάτευτο. Ξεκαθαρίζουμε επίσης ότι η αξιοπρέπεια και η συνέπεια των στελεχών μας και των οργανώσεών μας για μας είναι σημαντικό και δεν ξεπουλιέται ούτε με εκχωρώντας τη συνείδησή μας στο κόμμα, είτε μέσα στην προσπάθειά μας να επιβιώσουμε, να γίνουμε έμιστοι υπάλληλοι κομμάτων ή κόμματος. Είναι σημαντική για μας, και η πορεία το έχει δείξει, ότι για πολλά μπορούν να μας κατηγορήσουν, αλλά το ότι έχουμε αξιοπρέπεια και έχουμε μια ανεξάρτητη αντίληψη και άποψη για τα πράγματα και τα γεγονότα, αυτό δεν μπορεί κανένας να μας τα αμφισβητήσει. Και κανένα κόμμα δεν μας υποδεικνύει ούτε τη στάση μας, ούτε τη θέση που πρέπει να ακολουθήσουμε. Θα δούμε ένα βίντεο το οποίο το έχουμε κυκλοφορήσει ως ΓΕΣΕΕ και μετά θα πούμε και θα αναλύσουμε καταστάσεις και γεγονότα. Γι' αυτό ήρθαμε εδώ και υπάρχει ο τεχνικός. Εδώ είναι στην Καλαμάτα, όπου είναι η στιγμή που εμείς ως Γενική Συνομοσπονδία ζητήσαμε από τον ταξίαρχο στην Καλαμάτα να περιφρουρήσει την αστυνομία, να περιφρουρήσει το χώρο έξω από το συνέδριο και με εντολή του επικεφαλής, στην ουσία δηλαδή τότε υπουργός Γεροβασίλη, η οποία έδωσε εντολή να αποχωρήσουν και οι λιγοστές αστυνομικές δυνάμεις οι οποίες υπήρχαν. Προχώρατε. Έχουν φύγει οι αστυνόμοι. Φεύγουν εδώ. Προχώρατε. Πάμε λίγο πιο πίσω. Ενώ εμείς ήμασταν λοιπόν στο συνέδριο της ΓΕΣΕ, εδώ γίνεται η εισβολή στο κτίριο της ΓΕΣΕ. Στη Ρόδος, πρέπει να είναι. Εδώ, στην Αθήνα.
αυτά ζήσαμε. Μπορώ να ξεκινήσω? Είδαμε λοιπόν και τα ζήσαμε αυτά τα πράγματα στα δύο συνέδρια που προσπαθήσαμε σαν Γενική Συνομοσπονδία να κάνουμε στην Καλαμάτα και στη Ρόδο. Βέβαια αυτά τα επεισόδια έχουν γίνει και σε εργατικά κέντρα και στην Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων και βέβαια προχθές προπυλάκησαν και τραυμάτισαν τη στήνα στο νοσοκομείο τη Γενική Γραμματεία του Εργατικού Κέντρου Καβάλας, οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ. Άποψη και θέση μας είναι ότι δεν πάει άλλο. Ότι η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. Βέβαια από το βίντεο βλέπουμε και από αυτά που τα συνθήματα που λένε οι του ΚΚΕ ότι έχει αναγγελθεί μεγάλη στροφή των ταξικών δυνάμεων κατά των σύγχρονων εφιαλτών που είμαστε εμείς δηλαδή οι υπόλοιπες δημοκρατικές δυνάμεις εκλεγμένες στο συνδικαλιστικό κίνημα. Έτσι λοιπόν η ημέρα της μεγάλης ανατροπής κατά την άποψή τους έχει φτάσει και πώς θα μπορούσε άλλωστε να μην έχει φτάσει αφού μια σειρά από θηριώδη στελέχη, θηριώδη στο μέγεθος όχι της φυσικής δύναμης, θηριώδη στελέχη του ΚΚΕ έχουν πάρει μπροστά και έχουν ξεκινήσει τέτοιες ενέργειες που είδαμε και στο βίντεο. Σας είπα για τον κύριο Πέρο και θεωρώ ότι τα θηριώδη στελέχη αυτά που έχουμε πάρει, που έχουμε πει και τα έχουμε δει, τα οποία βγαίνουν με μια επιθετική τακτική απέναντι σε εμάς, θεωρώντας ότι εμείς είμαστε, ξέρω κι εγώ, οι βολεμένοι, εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι προδώσαμε τα ταξικά συμφέροντα της εργατικής τάξης. Βλέπουμε λοιπόν τον κύριο Πέρο, γι' αυτό σας είπα, είναι ο εκπρόσωπος του ΠΑΜΕ. Ο Πέρος ήταν υπάλληλος στο Μινιόν. Το Μινιόν έχει κλείσει εδώ και 25 χρόνια. Έχει λοιπόν προσληφθεί ως υπάλληλος στο Σύνδεσμο Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας, ως υπάλληλος, πληρώνεται από το Σύνδεσμο Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας και βεβαίως στην προσπάθειά μας να δούμε πώς και πώς ζει, πώς κινείται, ο κύριος Πέρος δεν μας έχει φέρει ούτε ένα στοιχείο από την πρόσληψή του, από πού εργάζεται, από τα καθήκοντά του. Επίσης, κάποια άλλα στελέχη τα οποία είδαμε να πρωταγωνιστούν, όπως είναι ο κύριος Γκόγκος, ο οποίος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας και υπάλληλος του Συλλόγου Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Οικοδόμων, ο κύριος Τασούλας, ο οποίος είναι άνεργος και είναι επαγγελματικός στέλεχος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι κατηγορούν εμάς ότι εμείς έχουμε προδώσει τα συμφέροντα της εργατικής τάξης. Εμείς λέμε λοιπόν ότι εργαζόμαστε, είμαστε στις δουλειές μας, δεν δεχόμαστε λογικές και αντιλήψεις οι οποίες δεν είναι μέσα στα πλαίσια, δημοκρατικά πλαίσια συμπεριφοράς και λειτουργίας των συνδικάτων. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτοί, και τα είπα αυτά τα ονόματα, γιατί μας πουλάνε συνείδηση, η οποία συνείδηση μπορεί να γίνει και με στοιχεία αρετής, αλλά η συνείδηση μπορεί να δημιουργηθεί και με προπαγάνδα, με πολύχρονη πλήση εγκεφάλου, με οικογενειακές, ξέρω κι εγώ, στρεβλώσεις, μιμήσεις, επιλεγμένα τσιτάτα, ημιμάθεια, ιδιοτέλεια, άμεση κομματική τρομοκρατία που είδαμε, η έλλειψη προσωπικής κρίσης που την είδαμε και αυτή και ηθικό και κοινωνικό μίσος. Στο κάτω-κάτω, έτσι, όλοι εδώ πέρα είμαστε για να υπηρετήσουμε τα προφανή και εξώθαυμα συμφέροντα της εργατικής τάξης και των εργαζομένων. Και όχι να δούμε, όπως κάνει και είδαμε, όπως κάνουν οι δυνάμεις του ΚΚΕ, να δρούμε εναντίον των εργαζομένων και των συμφερόντων της εργατικής τάξης. Γιατί κάποιοι έτσι έκριναν ότι θα πρέπει να πάρουν τη ρεβάνς από τον εμφύλιο. Στα βίντεο που είδαμε,
έχει βγει και ένα δελτίο τύπου του ΠΑΜΕ. Επιτρέψτε μου λίγο να το διαβάσω. Το οποίο λέει ότι με πειθαρχημένη και ευνηδιαστική κίνηση τις πρώτες πρωινές ώρες, δεκάδες στελέχη κλπ. Από τα συνδικάτα όλης της χώρας έκαναν φίλο και φτερό τα μαφιόζικα σχέδια της ηγετικής ομάδας της ΓΕΣΕ. Συντεταγμένες, πειθαρχικές και ειρηνικές. Θεωρώ λοιπόν να θεωρούμε ότι αυτές οι πρακτικές έτσι, δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτε από τις πρακτικές και από τα τάγματα εφόδου της Χρυσής Αυγής. Θεωρούμε δηλαδή ότι είναι στον ίδιο παρονομαστή. Η διαφορά με τα τάγματα της Χρυσής Αυγής είναι ότι τα τάγματα της Χρυσής Αυγής είχαν νεκρό. Εδώ ακόμα ευτυχώς νεκρούς δεν έχουμε, έχουμε τραυματίες. Εν όψη λοιπόν της απεργίας, να πω το εξής, ότι είναι η πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό που στη ιστορία του συνδικαλιστικού κινήματος η πρωτοβουλία για να απεργήσει η χώρα έχει γίνει από δευτεροβάθμια συνδικαλιστικά όργανα. Δηλαδή, μέχρι τώρα ξέραμε ότι γνωρίζαμε, ζούσαμε ότι η Γενική Συνομοσπονδία, η τριτοβάθμια οργάνωση, έπαιρνε την απόφαση και τα εργατικά κέντρα και οι ομοσπονδίες ακολουθούσαν. Τώρα, επειδή με ευθύνη του ΠΑΜΕ, το δυνάμιο του ΠΑΜΕ, και εδώ να πω ότι το ΠΑΜΕ δεν είναι συνδικαλιστική οργάνωση, δεν έχει καταστατικό, δεν έχει νομικό, έτσι, δεν είναι νομικό πρόσωπο αναγνωρισμένο από το κράτος, δεν έχει φορολογικό αφημία, στο πω, και βεβαίως απολαμβάνει μιας φορολογικής ασυλίας, μιας διοικητικής ασυλίας, διότι έτσι δεν είναι οργάνωση αναγνωρισμένη από το πρωτοδικείο, όπως είναι η ΓΕΣΕ, όπως είναι το εργατικό κέντρο, όπως είναι τα συνδικάτα, τα πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια έτσι, συνδικάτα της χώρας. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα λοιπόν η μη ύπαρξη, η μη εκλογή της διοίκησης ΓΕΣΕ, έχει σαν αποτέλεσμα να υπάρξει προσωρινή διοίκηση, να οριστεί προσωρινή διοίκηση από το δικαστήριο με ευθύνη του ΚΚΕ, και αυτή να μην μπορεί να αποφασίσει στην κρίσιμη στιγμή που περνάμε τώρα τα συνδικάτα, το κόσμο της εργασίας, να μην μπορεί να πάρει κάποιες πρωτοβουλίες κινήσεων, έτσι ώστε να αντιμετωπίσει την επίθεση που δεχόμαστε από το Σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχάνων για την κυβέρνηση. Και όταν λέω επίθεση, θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Δεν υπάρχει Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας αυτή τη στιγμή και δεν μπορεί να υπογραφεί. Ποιον συμφέρει αυτή η κατάσταση? Σίγουρα δεν συμφέρει τους εργαζόμενους. Ποιος φταίει που δεν έχει οριστεί προσωρινή διοίκηση η οποία θα καλέσει τους εργοδότες να κάτσουν το τραπέζι για την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας? Η μη ύπαρξη λοιπόν Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που μας οδηγεί? Μας οδηγεί στον ΣΕΦ, ο οποίος προσέφυγε στο Συμβούλιο Επικρατείας για τις τριετίες. Το ξέρετε νομίζω. Αυτό το κενό δημιουργεί ένα χώρο στους εργοδότες να αμφισβητούν ακόμα περισσότερα δικαιώματα των εργαζομένων. Οι τριετίες λοιπόν αμφισβητούνται. Δεν μπορεί η Γενική Συνομοσπονδία να παρεύει γιατί δεν έχει νομική υπόσταση οργανωτική αφού δεν έχει εκλεγεί διοίκηση. Παρόλα αυτά, το νομικό τμήμα της ΓΕΣΕ έκανε τις παρεμβάσεις του, κάνει τις παρεμβάσεις στο Συμβούλιο Επικρατείας να δούμε τι θα γίνει. Αμφισβητείται ο ΜΕΔ, Οργανισμός Διαμεσολάβησης. Μέχρι τώρα, όταν πηγαίναμε στη διαδικασία της διαμεσολάβησης, τι γινόταν? Ένα από τα δύο μέρη τα οποία διαφωνούσε σε αυτό το οποίο ή υπήρχε ένα αδιέξοδο στις συζητήσεις, προσέφυγε στον Οργανισμό Διαμεσολάβησης, ο οποίος έβλεπε τα στοιχεία και έπαιρνε μια απόφαση που θα κινηθούν. Που θα κινηθεί η σύμβαση του κλάδου ή του χώρου. Αυτό δεν μπορεί να γίνει τώρα, γιατί για να πάει στον ΟΜΕΤ πρέπει να συμφωνήσουν και τα δύο μέρη.
Αυτά όλα είναι ζητήματα τα οποία έτσι, αυτή τη στιγμή δημιουργήθηκαν από τη μη ύπαρξη διοίκησης στη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας. Και σε αυτό ευθύνη, κατά την άποψή μας, έχει το ΚΚΕ, το οποίο δεν αφήνει, έτσι, δεν αφήνει, πραγματικά δεν αφήνει να δημιουργηθούν, να προχωρήσουν οι διαδικασίες του συνεδρίου μας. Και δεν αφήνει γιατί. Διότι θεωρούν ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούν να προχωρήσουν στην αλλαγή των συσχετισμών δυνάμεων στο συνδικαλιστικό κίνημα. Εμείς λοιπόν λέμε ότι τα συνδικάτα, τα σωματεία, οι σύλλογοι λειτουργούν δημοκρατικά και ο δημοκρατικός τρόπος λειτουργίας είναι οι πλειοψηφίες και οι μειοψηφίες. Τα δημοκρατικά εκλεγμένα όργανα, οι γενικές συνελεύσεις λειτουργούν με πλειοψηφίες και μειοψηφίες, εκλέγουν τα όργανά τους μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες. Όποιος λοιπόν αμφισβητεί αυτό το δημοκρατικό τρόπο λειτουργίας, ας περάσει έξω. Ας πάει να κάνει τη δική του ΓΕΣΕ, την κόκκινη, ας πάει να κάνει το δικό του κόκκινο σωματείο. Εδώ όμως, εάν επιλέξεις να είσαι μέσα στις δομές αυτές του συνδικαλιστικού κινήματος, πρέπει να δεχθείς την δημοκρατική λειτουργία των οργάνων. Γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Μέχρι τώρα ξέρετε, και αυτό το λέω δημόσια, μέχρι τώρα δεν έχουμε φτάσει στο σημείο να θρηνήσουμε θύματα, γιατί όταν έφτανε το σημείο της ρήξης, της σύγκρουσης με τις δυνάμεις του ΚΚΕ, μας έπιανε το δημοκρατικό αίσθημα και φτιάχναμε πίσω. Δεν πηγαίναμε στη σύγκρουση, γιατί εν έτη 2019 αυτά τα θέματα, 18, αυτά τα θέματα δεν λύνονται με γροθιές, έτσι, με σιδερολοστούς και με εισβολή σε ξενοδοχεία. Λύνονται μέσα από διάλογο. Και δυστυχώς αυτός ο διάλογος δεν μπορεί να γίνει, γιατί αρνούνται οι δυνάμεις του ΚΚΕ. Θα μου πείτε γιατί. Είναι χαζί. Όχι, απλά πίστευαν ότι σε μία περίοδο κρίσης οι δυνάμεις των ταξικών δυνάμεων θα είχαν αυξηθεί. Να σας πω απλά ότι στα 400 άτομα που είμαστε και κάτι αντιπρόσωποι από όλες τις δημοκρατικά εκλεγμένες δυνάμεις, 320 είναι στις αταξικές δυνάμεις που λέει και το ΠΑΜΕ, στους εφιάλτες, στους σύγχρονους, και οι υπόλοιποι 80 είναι στις ταξικές δυνάμεις. Έχει υποστεί μια μείωση δύναμης το ΚΚΕ, πράγμα το οποίο δεν μπορεί να το καταλάβει. Αλλά και δεν μπορείς να αλλάξεις τους σχετισμούς με γροθιές, με ξυλιές και ροπαλιές. Είδατε και σήμερα ότι η απεργία, ενώ θα πρέπει να κάτσουμε να δούμε, δηλαδή, πώς θα ξαναζεστάνουμε τον κόσμο, πώς θα ξαναφέρουμε τον κόσμο έτσι κοντά μας. Είδατε τι έγινε στην απεργία και των ταξικών δυνάμεων. Εμείς εδώ και καιρό έχουμε κάνει την επιλογή να μην προχωράμε σε συγκέντρωση, διότι για μας η συγκέντρωση δεν είναι αυτός ο σκοπός. Δεν είναι να βγει ο πρόεδρος ή ο αντιπρόεδρος ή ο γραμματέας του εργατικού κέντρου να πούν 10 λεπτά έναν λόγο σε 5-10 συναδέλφους και μετά τελειώσαμε. Προσπαθούμε τώρα και έχουμε μια αναζήτηση εσωτερική να δούμε πώς είναι δυνατόν να συμμετέχουν οι συνάδελφοι σε εκλογές σωματείων, αλλά όταν φτάνει η στιγμή να έρθει στη συγκέντρωση για την απεργία να μην έρχεται. Να απεργεί αλλά να μην έρχεται στη συγκέντρωση. Και αν ας πούμε αυτό συνέβαινε μόνο στα συνδικάτα, θα λέγαμε ότι εντάξει, κάτι συμβαίνει. Αλλά νομίζω ότι και από την εμπειρία σας σαν δημοσιογράφη βλέπετε ότι είτε κόμμα είναι, είτε τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου δευτερού βαθμού, ας το πούμε, είτε άλλος φορέας είναι, υπάρχει μια αποστασιοποίηση του κόσμου από τα κοινά. Να πω λοιπόν και να τελειώσω, για να μην σας τρώω τον χρόνο, ότι είναι η ώρα της απόφασης και της ευθύνης. Εμείς παλεύουμε για τις συλλογικές συμβάσεις, για συνδικάτα αυτόνομα, ανεξάρτητα,
Και όπως λέει και ο Πρόεδρος της ΓΕΣΕ, κάτι πάρα πολύ σοβαρό και σωστό, να φοβάσει το συνδικάτο που θέλει να το παίξει κόμμα, όπως επίσης να φοβάσει και το κόμμα που θέλει να το παίξει συνδικάτο. Σας ευχαριστώ. Θες να πεις κάτι, Βασίλη? Ναι. Όλα αυτά που είδατε στην παρουσίαση προηγουμένως, σίγουρα τα βλέπετε, αλλά εμείς τα ζήσαμε. Είμαι πολύ στεναχωρημένος και προβληματισμένος, γιατί ως παλιός κνήτης δεν περίμενα ποτέ μία τέτοια τραμπούκικη συμπεριφορά. Όλοι έχουν δικαίωμα να έχουν την άποψή τους. Μπορεί να λες ό,τι θες. Οι προπυλακισμοί και η βία όμως δεν νομίζω ότι είναι στο DNA της αριστεράς. Βέβαια, να πούμε και το άλλο, χρόνια τώρα και κυρίως με την διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ πριν, το ΚΚΕ, το ΠΑΜΕ ήταν η ιερία Αγελάδα, δεν τους πειράζει κανένας. Και να σας πω και κάτι ακόμα, αυτά όλα που βλέπετε πολύ δύσκολα περάσανε στα κεντρικά μέσα των Αθηνών. Δηλαδή, και αν δείτε και ακριβώς πώς μετέφεραν κάποιες στιγμές τα πράγματα στο συνέδριο, δηλαδή θα λέγαμε, είμαστε σε αυτή τη χώρα ή δεν είμαστε. Εν πάση περιπτώσει, είναι τραγική η κατάσταση. Είμαστε πολύ προβληματισμένοι εμείς για αυτό το πράγμα. Φυσικά δεν υπάρχει φόβος από μέρους μας για όλες αυτές τις ενέργειες. Απλώς ο φανατισμός αυτός δεν ωφέλησε ποτέ το συνδικαλιστικό κίνημα και δεν νομίζω ότι θα πάμε μπροστά. Ήδη η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή και η κρίση συνεχίζεται. Και να δούμε πώς θα διαπραγματευτούμε όλα αυτά που έρχονται μπροστά μας με αυτές όλες τις συμπεριφορές. Μακάρι να δούμε ότι εμείς έχουμε άδικο, να συσπηρωθεί ο κόσμος με όλους αυτούς τους επαναστάτες, τους ταξικούς, να γεμίσουν οι πλατείες, να γεμίσουν οι δρόμοι και εμείς να είμαστε οι σύγχρονοι εφιάλτες. Μακάρι να έχουν αυτοί δίκιο. Αλλά ένα απλό παράδειγμα να κάνουμε, το έχω πει και σε διάφορους συναδέλφους συνδικαλιστές που πάμε, ας βγάλουμε τις φορολογικές μας δηλώσεις, ας δούμε τα ένσημά μας, να δούμε ο καθένας τι δουλειά κάνει. Να τις βγάλουμε εδώ, να κάνουμε μια συζήτηση, να δούμε πώς γίνεται. Εγώ πρώτος, και τον βάζω εδώ το θέμα, θα τους δείξω τα ένσημά μου και τη φορολογική μου δήλωση. Έτσι. Γιατί αυτή η έννοια του επαγγελματικού στελέχους πρέπει να την κοιτάξουμε σοβαρά. Επαγγελματικό στέλεχος σημαίνει ότι πληρώνομαι από το συνδικάτο μου, από το κόμμα μου. Όσοι έχουν αυτές τις λειτουργίες στον χώρο του συνδικαλιστικού κινήματος, συγγνώμη, αλλά πρέπει να πάνε στο σπίτι τους. Εμείς είμαστε οι ρομαντικοί αγωγείς αυτής της ιστορίας. Έτσι, και κάνουμε και λάθη και πάρα πολλά λάθη. Αλλά πρωτίστως θέλουμε να διασφαλίσουμε τα συμφέροντα των φίλων μας, γιατί οι εργαζόμενοι αυτοί όλοι σε αυτή την πόλη είναι φίλοι μας, κουμπάροι μας, ξαδέρφια, είναι φιλαράκια μας. Θέλουμε να τους βοηθήσουμε. Δεν διαπραγματευόμαστε ό,τι έχουμε κερδίσει τόσα χρόνια σε κανέναν εργοδότη. Λοιπόν, αυτή η ιστορία πρέπει να σταματήσει. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ για αυτό. Θες να πεις κάτι? Να πω σε σχέση με το διακύβευμα, το ξέρασα. Υπάρχει ένας νόμος που λέγεται 1264, είναι ο νόμος που διέπει την οργάνωση και τη λειτουργία του συνδικαλιστικού κινήματος και στον οποίο προσαρμόστηκαν όλα τα καταστατικά των συνδικάτων το 85, 86, 87. Εμείς ήμασταν από την αρχή οι πρώτοι που λέγαμε την εφαρμογή του νόμου 1264 στα συνδικάτα. Δεν χρειάζεται να έρθει ο κύριος Βρούτσης να βάλει αυτά όλα τα οποία βάζει για την απεργία, την ηλεκτρονική ψηφοφορία και όλα αυτά τα ζητήματα. Τα καταστατικά των σωματείων αυτά τα λύνουν. Ζητήματα απεργίας, ζητήματα εκλογής Προεδρίου, Διοικητικού Συμβουλίου, ζητήματα τροποποίησης καταστατικού θέλουν αυξημένες πλειοψηφίες σε σχέση με τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη των σωματείων. Και έρχεται ο κύριος Βρούτσης, ο οποίος έτσι πήρε το 40% του 70% του εκλογικού σώματος με 30% αποχή και ζητάει τώρα από τα συνδικάτα να είναι το 51% να συμμετέχουν. Αυτά εμείς τα έχουμε λυμμένα. Και από την ιστορία
άμα θα δείτε, αν έρθετε στο εργατικό κέντρο να σας ανοίξουμε τα πρακτικά μας, 20 χρόνια, 25 χρόνια τώρα, πρωτοβάθμιο σωματείο δεν έχει πάρει ποτέ απόφαση για απεργία. Δεν χρειάζεται να δυσκολεύουμε τα ζητήματα. Αυτό το οποίο και έβγαλε και μία, έκανε και μία ανάρτηση ο Πρωθυπουργός της χώρας, να τη χαίρεται και να τον χαιρόμαστε, ο οποίος μιλάει ότι με την απεργία κάποιοι λίγοι επαγγελματίες κλπ. Δυσκολεύουν τη ζωή του κόσμου. Είναι μία ανάρτηση που έβγαλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εντάξει, να καταργήσουμε τότε τις απεργίες. Να καταργήσουμε το δικαίωμα του συνδικαλίζεις και συνδικαλίζεστε, και του συνεταιρίζεις και συνεταιρίζεστε και όλα αυτά τα ζητήματα. Δεν γίνονται οι απεργίες για να δυσκολέψουμε τον κόσμο. Οι απεργίες γίνονται για να διεκδικήσεις κάποια ζητήματα. Αλλά εμείς εκείνο που πρέπει να δούμε είναι ότι όταν δεν έχει συμμετοχή μία συγκέντρωση, όχι απεργία, συγκέντρωση στην απεργία, πρέπει να μας προβληματίσει να δούμε τι πρέπει να κάνουμε. Εμείς λοιπόν λέμε εφαρμογή του 1264. Και ξέρετε, το 1264 ήταν ο νόμος ο οποίος όταν ψηφίστηκε, έτσι, καταγγέλθηκε και από το ΚΚΕ και από τον τότε ενιαίο ότι ήταν Μίτσο τότε συνασπισμός. Συνασπισμός, δεν ήταν το 85-86. Η ΕΑΡΤ ήταν. Κατηγορήθηκε ο 1264, τον οποίο τώρα ζητάμε και ζητάνε όλοι την εφαρμογή του. Τα λύνει αυτά τα ζητήματα. Δεν χρειάζεται να βάζουμε και επιπλέον θέματα. Απλά να εφαρμοστεί ο 1264. Και να σας πω και κάτι. Ο ιδιωτικός τομέας δεν είναι δημόσιο. Αυτή τη στιγμή στο εργατικό κέντρο είμαστε 15 άτομα που είναι στο σκληρά ιδιωτικό τομέα. Εγώ έχω τη δυνατότητα βάσει νόμου να έχω απαλλαγή από τη δουλειά μου για την θητεία μου και για όλο τον καιρό που έχω, που είμαι πρόεδρος εργατικού κέντρου. Κανένα άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβούλου δεν κάνει χρήση συνδικαλιστικής άδειας, γιατί δεν μπορεί. Σε αντίθεση με την αδεδή που εκεί γίνεται το έλα να δεις. Αυτές είναι πρακτικές και συμπεριφορές που οδηγούν στο να φτάσουμε σε καταστάσεις και συνθήκες, έτσι, που πιστεύει η κυβέρνηση ότι θα τα ξεκαθαρίσει βάζοντας αυτό το συνδικαλιστικό νόμο που για μας, έτσι το λέω ακόμα μία φορά, δεν πρέπει να προχωρήσει, θα πρέπει να εφαρμόσει αυστηρά το 1264.